επιθέσεων σε πολιτικά πρόσωπα. Έχει και μνήμες όμως πολύ και άγριου ξύλου σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τα προηγούμενα χρόνια των μνημονίων. Mm-hmm. Με το Σύνταγμα κλεισμένο με μεταλλικές μπάρες. Έχει και τέτοιες μνήμες. Βεβαίως έχει. Εφόσον μπαίνουμε στη λογική του Βεβαίως. Πολιτικού συμψηφισμού, καλό είναι να τα βάζουμε όλα. Συμψηφισμός. Μα συγχωρείτε πάρα πολύ. Συμψηφισμός είναι το ότι η Ηρόδου του Αττικού είναι αποκλεισμένη. Ναι, όχι, το λέω εγώ ρητορικά, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Είναι δηλαδή η Ηρόδου του Αττικού αποκλεισμένη, ούτε πολίτες δεν μπορούν να περάσουν από την περιοχή που βρίσκω το Μέγαρο Μαξίμου και ο κύριος Τσίπρας και είναι φραγμένη με κλούβες αυτή η περιοχή, επιτρέψτε μου τώρα. Και συγγνώμη, όλο αυτό το πράγμα είναι προϊόν μιας λαοπρόβλητης κυβέρνησης η οποία δεν φοβάται το πλήθος. Αντίθετα, εμένα μου θυμίζει ανθρωπάρια τα οποία φοβούνται τις αντιδράσεις των πολιτών. Γι' αυτό έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό που έγινε με το συγκεκριμένο κίνημα, αυτό που ξεκίνησε, το παρετηθείτε κτλ., που δεν ξέρω ποιος το οργανώνει, ειλικρινά είναι ανεπίτρεπτο. Σας λέω, μας γυρίζει πάρα πολύ πίσω. Εσείς τα πάτε, κύριε Γκουλέτα. Δεν το έχω αποφασίσει, κύριε Μιχαλιδάκη, και να σας πω γιατί δεν το έχω αποφασίσει. Ευθέως. Γιατί ενδεχομένως, εάν πάω, ίσως θα δώσω λαβή σε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πούνε, βλέπετε, να ορίστε, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υποκινούμενο. Το κίνημα. Ειλικρινά σας λέω, δεν το έχω ακόμη αποφασίσει. Σκέφτομαι αν θα πρέπει να πάω ή όχι και σας εξήγησα και τους λόγους. Πάντως νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει πράγματι δεν έχει προηγούμενο. Όποιος διαφωνεί με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι περίπου φασίστας, ακροδεξιός και πάντως παράνομος, κινούμενος στα όρια του συντάγματος. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ελάτε, κύριε Μαυρωτά, δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσετε σε αυτό.